Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνίας και Κομοτηνής, κ. Παντελεήμων, είναι μαζί μας εδώ στην τηλεεφημερίδα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να τον φιλοξενούμε. Και αφορμή βέβαια να συναντηθούμε, Σεβασμιότατε, τώρα μετά την Ανάσταση του Θεανθρώπου, ήταν το Γενικό Ιερατικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητροπολή σας. Χριστός Ανέστη, καταρχάς, στην ευχή σας. Αληθώς Ανέστη, κύριε Κλιματσίδα, και σε εσάς και σε όλους τους συνεργάτες της εκπομπής σας, αλλά και του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, σε όλους όσους μας παρακολουθούν από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Μεταφέρω έτσι τις ευχές από τη Θράκη, από τη Ροδόπη, και μάλιστα αυτές τις μέρες που είναι γιορτινές για όλους μας, αφενός μεν ως χριστιανούς, αφετέρου δε και εμείς ετοιμαζόμαστε 13 και 14 του Μάη να γιορτάσουμε και τα Ελευθέρια μας. 101 χρόνια φέτος συμπληρώνονται από εκείνη τη μέρα που τα στρατεύματα μπήκαν και απελευθέρωσαν, τα ελληνικά στρατεύματα μπήκαν και ελευθέρωσαν την πόλη της Κομοτηνής. Και έτσι λοιπόν, αν θέλει ο Θεός, 13 του μηνός, παραμονή της εορτής, το πρωί στο Ηρών της πόλεως μας, εκεί ο δήμαρχος της πόλεως θα υψώσει την ιστορική σημαία των Ελευθερίων. Ο επίσκοπος θα τελέσει τον δέης υπεραναπαύσεως όλων όσων θυσιάστηκαν για αυτήν την ημέρα, και το απόγευμα της ιδίας ημέρας, έθος εστί, να υποδεχόμαστε από το μοναστήρι της Παναγίας της Πανερωμένης Βαθυρίακος την ιστορική της εικόνα. Και βέβαια πάντοτε γινόταν λιτανία στην πόλη και μετά ο μεγάλος πανηγυρικός περνός. Φέτος, όπως και πέρσι, επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες, με αποτέλεσμα δεν θα γίνει λιτανία, αλλά θα γίνει μόνο η υποδοχή μπροστά στα προπύλα του καθεδρικού μας ναού, και αμέσως μετά θα λάβει χώρα ο μεγάλος πανηγυρικός περνός για την εορτή των Ελευθερίων. Η Μητρόπολη μας προσεκάλεσε και απεδέχθηκαν, και τους ευχαριστώ, τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθυρίου κύριο Παντελεήμωνα και Καλαβρίτων και Αγιελίας κύριον Ιερώνυμο, ο οποίος Μητροπολίτης Καλαβρίτων θα χωροστατήσει στον μεγάλο πανηγυρικό εσπερινό, και την άλλη μέρα, κυριώνυμο ημέρα της εορτής, 14 του μηνός Μαΐου, θα προεξάρχει τις θείες λειτουργίες ο Μητροπολίτης Ξάνθης κύριος Παντελεήμων, και στο τέλος θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία, παρουσία των αρχόντων και των φορέων της πόλεως, και από όσο ξέρω την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής. Έτσι λοιπόν σας τα είπα αυτά για να δηλώσω το χαρμόσυνο και των ημερών από πλευράς της Αναστάσεως, αλλά και από εθνικής πλευράς, και να μεταφέρω έτσι τις ευχές σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Έτσι, ωραίες στιγμές αυτές, βέβαια, και ο κόσμος θέλει να τις βιώνει αυτές, σεβασμιότατες στιγμές. Λόγω των συνθήκων βέβαια μένουμε στην παρακολούθηση διαδικτυακά ή μέσω τηλεόρασης, αλλά τις θέλει ο κόσμος, το καταλάβαμε αυτό, πραγματικά έχουν λείψει αυτές τις στιγμές, οι γιορτινές. Εάν αυτά τα καταργήσουμε ή αν αυτά δεν τα γιορτάζουμε έτσι όπως πρέπει, θα δημιουργηθούν θέματα και προβλήματα μέσα στις κοινωνίες, το πιστεύω. Γι' αυτό αυτά αναπτερώνουν το ηθικό των ανθρώπων, αλλά και δίνουν νόημα στη ζωή. Παραδείγματος χάρη, αν δεν αναστενόταν ο Χριστός, τι θα ήταν η ζωή μας? Θα ήταν ο κόσμος μας ένα κλουβί, έτσι, ένα χρυσό κλουβί. Πώς ένα πουλί είναι μέσα στο κλουβί, εκεί μπορεί να έχει να φάει, να πιει, να έχει ασφάλεια, να έχει ζεστασιά, να μην το πειράζει κανείς. Αλλά όμως τι περιμένει? Περιμένει να πεθάνει. Εμείς όμως δεν ζήσαμε, δεν γεννηθήκαμε, δεν δημιουργηθήκαμε, δεν βλαστήκαμε για να πεθάνουμε, αλλά για να ζήσουμε το παρόν, αλλά και να οδεύσουμε και να πορευτούμε προς το επέκαινα, προς την Βασιλεία του Θεού, τον ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι το Πάσχα έρχεται να νοηματοδοτήσει όλη μας τη ζωή και την προοπτική της ζωής μας. Αλλά και αν δεν είχαμε και τις εθνικές μας γιορτές, αν δεν είχαμε όλα αυτά τα οποία έτσι αποκτήσαμε με αίμα, γιατί η ιστορία η ελληνική, έτσι, με αίμα γράφτηκε και γι' αυτό πολύ σωστά έχει υποθεί και το επαναλαμβάνω και εγώ πάντοτε, ότι η ιστορία δεν ξαναγράφεται, μόνο ξαναδιαβάζεται. Έτσι λοιπόν, αν δεν είχαμε και πρότυπα τους ήρωές μας, οι οποίοι τα έδωσαν όλα, φέτος 200 χρόνια από την Επανάσταση, 101 χρόνια έτσι, από τα δικά μας Ελευθέρια. Αν δεν είχαμε πρότυπο όλους αυτούς τους πατέρες μας, κληρικούς και λαϊκούς, γιατί όλοι στον αγώνα ήταν μαζί, τότε πώς θα παίρναμε κι εμείς δύναμη, από πού θα αντλήσουμε δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τους σημερινούς κινδύνους και τα σημερινά αδιέξοδα. Έτσι λοιπόν... Αυτές οι μέρες είναι πολύ σπουδαίες, έτσι, για όλους τους ανθρώπους, πολλό δε μάλλον για μας τους Έλληνες. Έτσι. Είπατε λοιπόν πρότυπα τους ιερείς, πρότυπα τους αρχιερείς ο κόσμος και είναι ευχάριστο όταν βλέπουμε ιερείς να ανταλλάσσουν απόψεις όπως γίνονται στα ιερατικά συνέδρια, σε πολύ καλό κλίμα, να είναι βέβαια και ο δεσπότης τους εκεί και πραγματικά να βγαίνει κάτι ωφέλιμο, όπως και έγινε στο ιερατικό σας συνέδριο, έτσι δεν είναι πρόσφατα? Ναι, αγαπητέ Αθανάσιε, κάθε χρόνο την Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά πρέπει να ξέρετε ότι εορτάζει μια μεγάλη προσωπικότητα, έτσι, του αγώνα του 21 που έπαιξε στο 21 έναν πολύ σπουδαίο ρόλο και αυτός είναι ο προκάτοχος του Πατριάρχου του Γρηγορίου του Πέμπτου, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Κύριλος ο Έκτος, ο Αδριανουπολίτης. Αυτός λοιπόν είναι ένας δικός μας, ας το πω έτσι, Άγιος, στρακιώτης με αυτήν την έννοια δικός μας, οι Άγιοι είναι όλης της Εκκλησίας, τον οποίον εδώ στη Μητρόπολη μας ο Ιερατικός Σύνδεσμος που έχει δημιουργηθεί από τους ιερείς μας, τον έχει θέσει ως προστάτη και πολίουχο. Έτσι λοιπόν, ενώ όλο τον υπόλοιπο χρόνο, κάθε μήνα έχουμε τις ιερατικές μας συνάξεις, την Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά πραγματοποιείται το ετήσιο, ας το πω έτσι γενικό, ιερατικό μας συνέδριο και ενώ πέρσι δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων, φέτος είπαμε να μην έτσι, το παραβλέψουμε και μάλιστα το συνδέσαμε και με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, γι' αυτό και αναφερθήκαμε στο βίο, στην πολιτεία, στην ζωή του προστάτου μας, του Αγίου Πατριάρχου, έτσι πρέπει να το πω, Κυρίλου του Έκτου, του οποίου και χθες ήταν και η εορτή και η πανηγυρίς του. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως, ο πατήρ Δημήτριος Βασιλιάδης, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Άγιο, με αποτέλεσμα εκείνος μίλησε, μετά επακολούθησε μια όμορφη κουβέντα μεταξύ ημών των ιερέων. Βέβαια το πρωί προηγήθηκε η Θεία Λειτουργία, αλλά και μνημόσυνο όλων των ιερέων, οι οποίοι έτσι διεικόνησαν τη Μητρόπολη μας και δόξα τω Θεώ έτσι υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας. Βέβαια με τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, έτσι, με τις αποστάσεις, με τις μάσκες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αλλά εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει η ουσία, να μην χαθεί η ουσία, τα άλλα όλα πρέπει να δίνουμε και το καλό παράδειγμα. Και έτσι λοιπόν ήταν μια ξεχωριστή μέρα για μας τους κληρικούς της Μητροπόλεως και εγώ προσωπικά το χάρηκα και οι πατέρες το χάρηκαν και ήταν έτσι ένας... ας το πω έτσι, ένας επαναβαγγελισμός για όλους μας μέσα από τον βίο και την προσωπικότητα του Πατριάρχου Κυρίλου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι μαρτύρησε στην Αδριανούπολη, έτσι. Ήταν 18 Απριλίου του 1821, τον απαχώνησαν έκτοτο όντα, έτσι, μπροστά στο επισκοπείο της Μητροπόλεως Ανδριανουπόλεως και βέβαια να πω ότι εκόσμησε τον πατριαρχικό θρόνο ο Άγιος Κύριλος από το 1813 μέχρι το 1818 και μετά εφησύχασε στην Αδριανούπολη, από όπου και ήταν. Και βέβαια νομίζω το μαρτύριό του και η θυσία του άνοιξε τον δρόμο για την ελευθερία. Και γι' αυτό είπα και φέτος σκέφτηκα μαζί με τους συνεργάτες μου εδώ και τους Έριες να αφιερώσουμε το συνέδριο στον Άγιο Κύριλο και να συνδέσουμε και το συνέδριό μας με τις εορτές για τα 200 χρόνια, τα οποία η Εκκλησία της Ελλάδος και η Συνοδική Επιτροπή της Πολιτιστικής Ταυτότητας, και πρέπει να τη συγχαρούμε, και τον πρόεδρό της, τον Άγιο Μητριάδος, αλλά και τους συνεργάτες της Επιτροπής, να τους συγχαρούμε για την τόσο πολύ καλή δουλειά που έκαναν. Και ας με επιτραπεί ότι βλέπετε ότι πάλι η Εκκλησία μπήκε μπροστάρης, έτσι, ούτως ώστε να μην χάνεται η μνήμη, έτσι, όλων αυτών των μεγάλων γεγονότων αλλά και ηρώων προσώπων της Επανάστασης. Ακριβώς. Σεβασμιότατα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά προκαταβολικά από τώρα στον τόπο σας και να ζητήσουμε την ευχή σας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Ο Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη. Είναι μαζί σας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνίας και Κομοτηνής, κ. Παντελεήμων, λοιπόν, ήταν εδώ στην τηλεεφημερίδα μας. Γιορτάζει βέβαια ο τόπος σε λίγες ημέρες, σε 2 μέρες. Έχουμε ήδη τις εκδηλώσεις που γίνονται γνωστές, μας τις γνωστοποίησε βέβαια ο Σεβασμιότατος. Ακούσαμε για το ιερατικό αυτό συνέδριο πολλά χρήσιμα, σημαντικά, σε πολύ καλό κλίμα. Και βέβαια, ας ευχηθούμε του χρόνου να γίνουν όλα υπό ομαλές συνθήκες, να μην έχουμε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες να μας ταλαιπωρούν, να μας προβληματίζουν βέβαια, όπως γίνεται καλύτερα βέβαια φέτος, αλλά όπως και να έχει, είναι η διαζώσης παρουσία απαραίτητη σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα να δούμε ένα αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει. Είδατε στο Σαν Σήμερα πριν από λίγο. Ήταν Σαν Σήμερα, γιορτάζουμε βέβαια τους Άγιους Κύριλο και Μεθόδιο, τους φωτιστές των Σλάβων. Οπότε έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό και μετά θα μιλήσουμε με τον τομεάρχη πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τον κύριο Θάνο, να δούμε τις ενέργειες που έχει κάνει η Περιφέρεια όλο αυτό το διάστημα για τον τουρισμό και αν είναι όλα έτοιμα για να ανοίξουν τώρα σε λίγες ημέρες, να ανοίξει τουριστικά η Περιφέρεια.